Κύριε Κεκάτο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν μας μπήκε καλά, αλλά πάντα με το ηθικό των κεφαλονιτών ακμαίο. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα και από μένα, κύριε Κεκάτο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Δεν είσαστε καλά βέβαια, αλλά βλέπω ότι το ηθικό σας είναι ακμαίο και έτσι πρέπει. Με μία μας αυτό το φυσικό φαινόμενο ήταν όντως μια ίσχυρη, ελπίζω, μετασεισμική δόνηση και βρήκε τα κτίρια λίγο πληγωμένα από την πρώτη δόνηση. Τώρα ξεκινάμε από μηδενική βάση. Δεν μου λέτε, κύριε Κεκάτο, τα συνεργεία ξανά στα σπίτια που έχουν πάει θα ξαναπάνε για δεύτερο έλεγχο? Βέβαια, βέβαια. Θα πάνε για δεύτερο έλεγχο. Η προτεραιότητα ως δημοτική αρχή είναι η ασφάλεια του κόσμου. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σοβαρό από την ασφάλεια του κόσμου. Δεν μου λέτε. Εν τω μεταξύ, κύριε Κεκάτο, είχαν φύγει τα πλοία για τα οποία είχαν ψηφίσει. Όχι, κανένα πλοίο δεν έχει φύγει. Είναι πάντα εκεί. Βεβαίως. Και θα ενισχυθεί και ο μηχανισμός της στήριξης. Στο Αργοστόλι όμως είναι, γιατί λέει ότι το λιμάνι του Λιξουρίου έχει πάθει μεγάλη καταστροφή. Είναι αλήθεια αυτό? Έχει πάθει, ναι. Έχουν κάποια προβλήματα στην προβλήτα. Ναι. Και πάνε με ένα ειδικό. Δεν μπορεί να ράξει δηλαδή ένα πλοίο εκεί? Ναι, ναι, δεν μπορεί σε αυτή τη στιγμή. Είναι επίσης αλήθεια αυτό που... Ναι. Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο το σκηνικό, αλλά ελέγχεται. Ναι. Δεν μου λέτε... Και όμως ο μηχανισμός είναι stand-by, με τα χαράματα. Ναι. Στους δρόμους και προσπαθούμε να ελέγξουμε το σκηνικό. Ναι. Θα έρθουν τώρα οι υπουργοί από την Αθήνα, Γενική Γραμματής. Δεν μου λέτε, είναι αλήθεια? Και επίσης, όπως θα μας θυμίσει με την παρουσία του, γιατί χρειάζεται και μια προσευχή. Ναι. Κύριε Κεκάτο, είναι αλήθεια ότι το Λουξούρι με το Αργοστόλι οι δρόμοι έχουν πάθει μεγάλη καταστροφή και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, δηλαδή δεν μπορούν να πάνε άνθρωποι από το Λουξούρι στο Αργοστόλι? Πώς μετακινούνται με τη συγκοινωνία κάτω εκεί τώρα? Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια λωρίδα που περνάει κανείς με μικρή ταχύτητα και εκπαιδευτικά, υπάρχει ειδική σήμανση. Η γενική κατάσταση έχει προβλήματα, αλλά θα έλεγα ότι αυτό το οποίο και σε αυτή τη φάση και αυτά που λέμε έχουν την ειλικρίνεια της στιγμής, δηλαδή αυτά που λέμε τώρα, ότι το ζητή άνθρωση ξανά από αυτό το δεύτερο μετασεισμό με αξιοπρέπεια. Δηλαδή τα τρόφιμα ήταν λιγότερα συγκριτικά με το μέγεθος του σεισμού. Επομένως, θα τα πάρουμε από την αρχή, κύριε Κεκάτο. Εδώ δεν είναι τελείως αποκομμένη λοιπόν η επικοινωνία Αργοστολίου Λιξουρίου, γίνεται με προσοχή. Δεν είναι τελείως. Σωστά είπα τη λέξη τελείως, δηλαδή γίνεται προβληματική. Προβληματική τα καραβάκια βεβαίως και λόγω των ποφόρ, γιατί έχουμε και αυτό το κακό. Ναι, θα πέσει ο καιρός τώρα, πιστεύουμε, και θα έλεγε. Από την Πέμπτη μας δίνουν στοιχεία αισιόδοξα οι μετρολόγοι. Έχουμε κάποια θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε. Επόμενο, μας αρέσει πάντοτε που είστε μια ψύχρεμη φωνή. Το κέντρο στο Λιξούρι, το οποίο συντονίζει εκεί επιτόπου, το συντονίζει ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Παρίτσι με τους συνεργάτες του εκεί. Και πήγανε γιατί από το πολεμικό πλοίο στο νοσοκομείο να το ενισχύσουν. Λειτουργούν και τα δύο νοσοκομεία. Εντάξει, άρα στο νοσοκομείο Λιξουρίου, που μάθαμε στην αρχή ότι υπήρχαν θέματα, μόνο ο εξωτερικός Μανδρότικος είχε πρόβλημα, όχι μέσα. Ναι. Λειτουργεί όχι, φυσιολογικά. Λειτουργεί. Τώρα, τα σχολεία. Είχαμε στην προηγούμενη επικοινωνία, μας είχαν πει θα ανοίγαν τη Δευτέρα. Θα τα είχαμε αρχίσει σήμερα. Ναι. Αλλά κρίναμε, επειδή έκανε και το Σάββατο έναν μικρό σεισμό, ότι για την ψυχολογία των παιδιών και για τους γονείς τους, επειδή είχαν μια ανασφάλεια, να μην ανοίξουν σήμερα, αλλά να ανοίξουν από Πέμπτη. Δηλαδή τα σχολεία, να σας πω, τα κτίρια είναι εντάξει? Τα σχολεία έχουν ελεγχθεί και τα κτίρια είναι εντάξει? Ξεκινάει από μηδενική βάση ο έλεγχος σε όλα τα κτίρια, σε όλα τα σχολεία. Αρχίζει καινούρια διαπίστωση. Ναι. Γιατί όπως σας είπα, η βασική μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια του κόσμου. Ακριβώς. Ο κόσμος, πώς είναι το ηθικό του? Ο κόσμος, κοιτάξτε, όπως σας είχα πει και τις προάλλες, διαθέτει ισχυρή αντισεισμική παιδεία. Έχουμε ελάχιστα φαινόμενα πανικού. Φυσικά δεν είναι ευχάριστο να το ζει κανείς αυτό το πράγμα, αλλά ελέγχεται και αισθάνεται μια ασφάλεια με την έννοια ότι το νησί είναι θωρακισμένο. Στο μέτρο του δυνατού, βέβαια, μας ακούει και ο Θεός για αυτά που λέμε. Αλλά τέλος πάντων, στο μέτρο αυτό, ανταποκρίνεται στις δυσκολίες των φαινομένων αυτών. Σήμερα έρχεται και ο κύριος Δένδιας, από ό,τι ξέρουμε, με τον Υπουργό. Ο κύριος Δένδιας, ναι, έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης, έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος. Το ενδιαφέρον της πολιτείας είναι ξεκάθαρο. Και είμαστε σε μια διαρκή και αρμονική συνεργασία από την πρώτη στιγμή. Να σας πω, το ενδιαφέρον της πολιτείας φαίνεται πολύ καλά, γιατί το προβάλλουμε και όλα τα μέσα. Ότι έχουν δείξει πολύ ενδιαφέρον και ήταν και πολύ γρήγοροι στο να έρθουν προς εσάς για να δουν τι γίνεται. Ναι, είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Το θέμα όμως επί της ουσίας είναι ότι, εντάξει, να έρθω κι εγώ να σας κάνω μια επίσκεψη, να σας πω κι εγώ ότι ναι, λυπάμαι, δεν ξέρω να βοηθήσω. Ναι. Επί της ουσίας, η πολιτεία σε τι πράγμα μπορεί να σας βοηθήσει για να ο κόσμος να αισθάνεται καλύτερα? Ναι, θα σας πω, όλες αυτές οι επισκέψεις δεν έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα, έχουν αισθητικό χαρακτήρα.
Δεν έχετε ένα υπουργό στην Κεφαλονιά για να πει ότι ενδιαφέρεται. Έχετε πραγματικά για να επιταχυνθούν, θα έρθει και ο υπουργό παιδεία. Όλε οι διαδικασίε, το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Έχει και το μηχανικό τώρα του στρατού. Όλοι οι μηχανισμοί να λειτουργήσουν πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά. Αυτή την έννοια έχει. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Κεκάτο, επειδή είστε και αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού, ναι. Και οπωσδήποτε πληγώνεται ο τουρισμός με αυτή την αλλεπάλληλη σεισμική ακολουθία. Να σας πω. Ναι. Είναι γεγονός ότι είναι ένα θέμα αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λειτουργήσει το νησί, ο κόσμος να πάει στα σπίτια του, να λειτουργήσει τα σχολεία. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ναι. Μόλις λειτουργήσει αυτό, θα ξεκινήσει μια εξαιρετική πολιτική παρουσίαση της Κεφαλονιάς και των πλεονεκτημάτων να είναι κανείς στην Κεφαλονιά σε ένα σεισμό που κανείς δεν ξέρει πού θα είναι και πώς θα είναι και η ασφάλεια των κτηρίων και το ότι λειτουργεί η πολιτεία. Άλλο ήταν το ερώτημά μου, κύριε Κεκάτο. Αν έχουν μετά από όλα αυτά, βεβαίως προτεραιότητα οι άνθρωποι να γυρίσουν τα σπίτια τους, να ανοίξουν τα σχολεία, να μπούμε στους καθημερινούς μας ρυθμούς. Ναι. Άλλο λέω ότι έχουν πάθει πάρα πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, πάρα πολλές ξενοδοχικές μονάδες ζημιά. Σίγουρα υπάρχουν και θέματα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα αντιμετωπιστούν. Γιατί δεν είναι τραγικά τα προβλήματα, είναι επιδιορθώσιμα. Λόγω του ότι είμαστε Φλεβάρης μήνας και η τουρκική περίοδος αρχίζει τον Απρίλη, καλά να είμαστε. Νομίζω ότι και θα έχει περισσότερο κόσμο παρά ποτέ φέτος, γιατί όλοι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να έρθουν και να δουν ένα νησί πραγματικά άδειξη στον Αγγέλα. Δεν μου λέτε η αποκατάσταση των κτηρίων, όχι των δημοσίων. Τα δημόσια κτίρια αντέξανε. Ενώ δημαρχείο, καταλαβαίνετε. Δεν έχει πέσει κτίριο, απλώς έχουν υποστεί ζημιές. Έχουν υποστεί ζημιές και αυτά. Αλλά να πούμε για τους κατοίκους της Κεφαλονιάς που έχουν υποστεί ζημιές λιγότερο ή περισσότερο τα σπίτια τους. Και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είμαστε και σε μια οικονομική κρίση, το καταλαβαίνετε όλη η χώρα, δεν είναι μόνο η Κεφαλονιά. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές αυτές, οικονομικά πάντα εννοώ, θα τους δοθεί κάποιο δάνειο. Θα ανοίξουν οι τράπεζες τα σεντούκια για να δώσουν. Θα υπάρξει αλλαγή από την πολιτεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πολιτεία. Δηλαδή θα μπορέσει ο κόσμος να βοηθηθεί οικονομικά για να μπορέσει να αποκαταστήσει τα σπίτια του. Και εδώ το ξαναλέω ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει και φαίνεται και το ενδιαφέρον της πολιτείας στην ουσία της να υπάρξει στήριξη. Ήδη δίνονται τα βοηθήματα αυτά της πρώτης ανάγκης. Έχουν εδώ πάρα πολύ κόσμο. Αυτά τα 586 ευρώ που είναι, έτσι, καταρχήν. Ναι, επισκευές δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή, γιατί συνεχίζονται οι δονήσεις και δεν μπορούν να γίνουν επισκευές. Μπορούν να γίνουν να καθαρίσουν οι δρόμοι, να προσφύγουν που υπάρχουν και ενδεχομένως δημιουργούν προβλήματα να φύγουν, τζαμαρίες να αλλάξουν, δηλαδή σε light. Θα μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί τουλάχιστον στους δημόσιους χώρους, να καθαριστούν, όπως είπατε, οι δρόμοι, οι πλατείες. Έχετε δηλαδή δυναμικό για να μπορέσει να τα κάνει αυτά. Έρχεται το τμήμα του μηχανικού που θα βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Διαδικασία αποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή. Έρχονται χημικές τουαλέτες, χημικές κουζίνες, όλο το πακέτο στήριξης. Να βοηθηθεί ο κόσμος που έχει την ανασφάλεια και τη δικαιολογημένη ανασφάλεια. Ξέρετε, γιατί αν ήταν καλοκαίρι, ήταν διαφορετικές συνθήκες. Έστεινες και δύο αντίσκηνα και ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Τώρα, λόγω κακών συνθήκων, δεν είναι εύκολο και τα συνεργεία να βγουν στους δρόμους. Πάντοτε όταν μιλάμε, κύριε Κεκάτο, και μιλήσαμε πολλές φορές την προηγούμενη εβδομάδα, πάντοτε είχαμε μετασεισμό. Πάντα έτσι συνοδεύεται, υπάρχει τέτοια σύνδεση. Τι θεωρείς, Λουκίλο, ότι είμαστε καντέμισες, είμαστε. Μα είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει, συγγνώμη. Όχι, την πρώτη φορά που τον είχαμε βγάλει τον κύριο Κεκάτο, μας είπε ωραία πράγματα. Το είπε την επομένη που έλειπες εσύ. Μη ελεγχόμενη με ασφάλεια, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να παίρνει όσες φορές θέλετε. Δεν χρεώνομαι εγώ καντεμιά πάντως. Όχι, γιατί μου είπε ο κύριος Κεκάτος την προηγούμενη. Την προηγούμενη Τρίτη που μιλήσαμε για δεύτερη φορά, μου είπατε ότι και χθες που μιλήσαμε, που ήταν η κυρία Θοφάνους, και σήμερα κάνει μετασεισμό την ώρα που μιλάμε. Κύριε Κεκάτο, πείτε με αυτή τη στιγμή, βρέχει καταρχήν. Έχει λίγο βροχή. Έχει βροχή. Κρύο πολύ. Είναι λίγο άσχημο. Είναι άστατος. Υπομονή αυτά μέχρι την Πέμπτη. Τώρα, ρεύμα και νερό. Επειδή μάθαμε τι γίνεται, ότι υπήρχαν διακοπές ξανά εκ νέου από το πρωί. Υπήρχαν φυσικά και τραυματιστεί και το δίκτυο. Αυτή τη συνεργεία εξειδικευμένα να το αποκαταστήσουν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Είναι στο στάδιο της αποκατάστασης. Δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. Δεν έχει, όχι, σε ορισμένα σημεία δεν έχει αποκατασταθεί. Μάλιστα. Ωραία. Ούτε και στο ρεύμα, και με το ρεύμα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα βράζει το καζάνι, έτσι να το πούμε, καθημερινή. Θα υποχωρήσουν όλα και ελπίζουμε και ευχόμαστε και προσευχόμαστε όλα να είναι καλύτερα και να το νησί πραγματικά. Είναι ο τελευταίος μετασεισμός. Ένας δυνατός προορισμός.
Ναι, και να είναι ο τελευταίος δυνατός σεισμός που γίνεται. Να είναι ο τελευταίος και όταν με το καλό τελειώσει αυτή η περιπέτεια, να ξεκινήσουμε μια διαδικασία προβολής της ομορφιάς της Κεφαλονιάς. Βεβαίως, εδώ θα είμαστε να προβάλλουμε την ομορφιά της Κεφαλονιάς. Εγώ έχω έρθει στο Αργοστόλι. Το σεισμόγενέα της ιστορίας είναι που την κάνει γοητευτική. Α, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάτι τελευταίες φωτογραφίες που πήραμε και έχουμε δει και μέσα στο διαδίκτυο για το Μύρτο, όπου εγώ έχω πάει και νομίζω και πολλοί κόσμοι. Είναι υπερβολικές. Είναι υπερβολικές γιατί λένε ότι τελικά καταστράφηκε η παραλία, θα γίνει τίποτα, δεν θα υπάρχει παραλία. Εάν είχατε τη δυνατότητα να έρθετε τώρα, θα βλέπατε ακόμα πιο όμορφη την παραλία της Μύρτου. Αυτό είναι η αντίδραση όταν πέφτει το χώμα στη θάλασσα. Ναι. Βέβαια, για κάποια στιγμή θολώνει το νερό. Μετά από όχι, δεν εννοώ για τη θολούρα. Εννοώ το ότι μικραίνει η παραλία και θα πηγαίνει το νερό προς τα βράχια. Δηλαδή, θα μικρύνει η παραλία. Θα λέγαμε ότι έχει και μεγαλώσει λίγο. Α, δηλαδή, μπήκε προς τα μέσα η θάλασσα, δηλαδή. Μας αγαπάνε κατά βάθος. Είναι τελικά η υπερβολή του ότι η αρνητική είδηση πιθανόν να πουλήσει. Πρέπει να βγάλουμε αρνητική είδηση και σε αυτό. Γιατί ο Μύρτος είναι και από τα αρρώτερα μέρη. Εγώ έχω πάει και έχω κάνει και μπάνιο εκεί κλπ. Είναι πολύ ωραίο. Και θα είναι αμαρτία αυτό που λένε ότι η παραλία πλέον δεν θα υπάρχει και δεν θα μπορεί κανένας να πάει. Δεν θα είναι προσβάσιμη. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, είναι υπερβολές. Το απόγευμα και ο κύριος Γιάσκος και δείχνουν στις σκέψεις. Θα προχωρήσουμε παράλληλα, δηλαδή όλα θα γίνονται παράλληλα. Αυτή τη στιγμή όμως η βασική προτεραιότητα είναι οι δομές και το νησί να ξαναβρει τους ρυθμούς. Άρα, κύριε Κεκάτο, μας λέτε ότι ακόμα υπάρχει διακοπή ρεύματος ή διακοπή νερού που είναι στο στάδιο της αποκατάστασης. Σε ορισμένα σημεία. Τα συνεργεία δουλεύουν να ανοίξουν τους δρόμους. Ο καιρός είναι κακός, να τα συνοψίσουμε έτσι. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Όχι τραγικός, αλλά θα λέγαμε ότι δεν βοηθάει. Είναι κακός καιρός, δεν βοηθάει. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, καταρχήν μέχρι την Πέμπτη και μέχρι νεοτέρας. Ξαναρχίζουν οι έλεγχοι των κτίριων από μηδενική βάση. Έτσι όπως το βλέπω σε πρώτη φάση, επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί όλος ο έλεγχος, γίνεται όλη τη εβδομάδα. Μάλλον όλη την εβδομάδα. Χωρίς βέβαια ένα δεσμευτικό, θα έρθει ο Υπουργός Παιδείας σε λίγο. Κάτσε με πρώτη εκτίμηση της κατάστασης για να γίνει σωστή καταγραφή χρέσης και χρόνος. Οπότε, και μας λέτε ότι είναι ένα πλοίο ή δύο. Τι γίνεται, έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα πλοία. Στρατιωτικά πλοία. Δύο στρατιωτικά. Ένα νοσοκομιακό και ένα για φιλοξενία. Το νοσοκομιακό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί έρχεται νοσοκομιακό. Το νοσοκομιακό διαθέτει νοσοκομείο ενισχυμένο σε περίπτωση που χρειαστεί μετατική μέσα και όλο τρακτοπονό. Σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι περισσότερο. Είναι του ναυτικού, έτσι, του πολεμικού ναυτικού. Είναι πλωτό νοσοκομείο του πολεμικού ναυτικού, ναι. Έρχεται επικουρικά δηλαδή, όχι ότι έχουν σταματήσει. Έχει έρθει, ναι. Είναι προγραμματισμένο να έρθει ο κύριος με τον κύριο Παρίσι και συμφώνησαν ότι θα ήταν χρήσιμο. Ναι, όχι, εννοώ ότι έρχεται επικουρικά για να μην φοβηθεί ο κόσμος. Δεν έρχεται γιατί δεν μπορεί να παράσχει τον νοσοκομείο. Όχι, μα είχε προγραμματιστεί, ήταν ήδη εδώ. Ήταν ήδη εδώ. Και έχει παραμείνει, για να καταλάβουμε κάτι, έχει παραμείνει το Ελευθέριος Βενιζέλος ή το... Έχει παραμείνει το Ελευθέριος Βενιζέλος, ναι. Γιατί το Superfast είχε δρομολόγιο και πρέπει να φύγει η Ιταλία. Είχε φύγει, ναι. Και μάλιστα είχαμε και μια σύσκεψη στη φάση, λίγο σιγά σιγά να αδειάζει. Αλλά μετά το καινούριο σεισμικό. Ξαναγέμισε. Το βλέπω να γεμίζει. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Δικάτο. Καλή συνέχεια. Και καλή υπομονή. Και να είστε σίγουροι ότι η χρονιά θα ανταπεξέλθει. Μας αρέσει που μιλάμε μια ψύχρεμη φωνή, κύριε Κεκάτο. Γιατί πραγματικά έχετε μια ψύχρεμη. Μια φωνή ειλικρίνειας. Έτσι. Μας αγαπάει και το αγαπάμε και είναι βέβαιο ότι θα ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες. Να είστε και καλά, κύριε. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια. Και εμείς εδώ. Και σεβασμό να δείξει τις ομορφιές του. Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Κεκάτος, αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού της Κεφαλονιάς. Θα τα ξαναελέγξουν. Παλιότερα τον βγάζαμε για ευχάριστα, τώρα τον βγάζουμε για αυτά. Αλλά πάντως είναι μια ψυχραιμή φωνή και κυρίως το ότι υπάρχει μια ψυχραιμία στον κόσμο.